Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωράκης, παρακαλώ ηρεμήστε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Δυστυχώς δεν έχω ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο. Η χώρα παραμένει με το ένα πόδι εκτός Ευρώπης και η Βουλή φοβάμαι ότι αποσυντήθεται. Αμηχανία και παρέτηση. Βουλευτές που εκλέχτηκαν για να ασκήσουν τα μνημόνια ψηφίζουν τα νέα μνημόνια. Και βουλευτές που εκλέχτηκαν για να αντεπολιτευθούν συμπολιτεύονται. Ίσως είναι λοιπόν η μέρα, κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να μιλήσουμε για το ψέμα. Για το ψέμα στην πολιτική. Για το ψέμα που χτίζει πολιτικές καριέρες. Για το ψέμα που καταστρέφει τόσες δεκαετίες τη χώρα. Στην πολιτική το ψέμα θα το βρεις με πολλούς όρους. Πολιτικές υποσχέσεις, κομματικές υποσχέσεις, προεκλογικές υποσχέσεις. Όπως και να το πεις όμως ψέμα είναι. Ας πάρουμε μόνο τα ψέματα της μνημονιακής εποχής. Ο Γιώργος Πανδρέου δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι η Ελλάδα βάδιζε στην καταστροφή και ξεκίνησε την πρωθυπουργία του λέγοντας «Λεφτά υπάρχουν». Μετά ήταν τα ψέματα του κυρίου Σαμαρά. Από τα Ζάπια ξόρκιζε τα μνημόνια. Και μετά ήρθαν τα δικά σας μεγάλα ψέματα, κύριε Τσίπρα. Η ιδεολογική σας ανοησία περί μνημονιακών και αντιμνημονιακών. Και οι μηχανισμοί σας όλα αυτά τα χρόνια, αντί να προετοιμάζουν λύσεις, κατασκεύαζαν ψέματα. Μονομερής διαγραφή του χρέους, διεθνής διάσκεψη για το χρέος, κατάργηση του ένφια, ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων, κατώτατος μισθός 751, 13η σύνταξη και άλλα πολλά. Δεν υπήρχε ομάδα χτυπημένη από το μνημόνιο που να μην τσιρβίρατε και από ένα ψέμα. Και ταυτόχρονα φουντώνατε το μίσος για όλους τους άλλους. Γιατί αφού τα πράγματα διορθώνονται τόσο απλά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, όποιος δεν φέρνει αυτό το νόμο είναι προδότης. Οι μηχανισμοί σας και οι υπάλληλοι σας ήταν πολύ παραγωγικοί και σε ό,τι αφορά το ποτάμι. Δεν υπήρξε λάσπη που να μην μας την πετάξατε. Σας θυμίζω το χιούμορ σας, κύριε Πρωθυπουργέ, αρχές Ιουνίου εδώ στη Βουλή, που σας λέγαμε ότι ο χρόνος της Ελλάδας τελειώνει και εσείς λέγατε ότι ανησυχούσαμε για τις διακοπές των Γερμανών βουλευτών. Κάπως έτσι καταστρέψατε τις διακοπές των Ελλήνων και ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας. 5 χρόνια τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς και τα φερέφωνά σας λέγατε ότι όποιοι δεν συμφωνούν μαζί σας, όποιοι σας κάνουν κριτική, είναι γερμανοτσολιάδες και προσκυνημένοι. Και μετά η Μαντάμ Μέρκελ έγινε καγκελάριος Μέρκελ, ο Λαντρέου έγινε ο φίλος Ολάντ και ήρθε η συμφωνία και ήρθε και το μνημόνιο. Τώρα εσείς λοιπόν είστε οι γερμανοτσολιάδες και προσκυνημένοι? Όχι. Είστε όμως οι πολιτικάντιδες που χρησιμοποίησατε όλα τα ψέματα για να βρεθείτε καβάλα στην εξουσία. Δεκαετίες εκπαιδευόταν ο λαός από όλους στην ψεύτικη γλώσσα. Θα σε ψηφίσω για να με διορίσεις και αν δεν με διορίσεις θα μου χαρίσεις το δάνειο. Αν δεν μου χαρίσεις το δάνειο θα μου δώσεις επιδότηση. Αν δεν μου δώσεις επιδότηση θα μου κόψεις το φόρο. Αν δεν μου κόψεις το φόρο θα μου χαρίσεις το πρόστιμο. Αν δεν μου χαρίσεις το πρόστιμο θα μου νομοποιήσεις το αυθαίρετο. Και αν όχι το αυθαίρετο, τότε θα μου διορίσεις κάποιο παιδί ή θα μου μεταθέσεις ένα φαντάρο. Με αυτές τις συνταγές των πολιτικάντιδων ιτήθηκαν οι λίγοι πολιτικοί που τις τελευταίες δεκαετίες επιχείρησαν να πούν κάποιες αλήθειες. Και με αυτές τις συνταγές των πολιτικάντιδων, στις αριστερές τους εκδοχές, ανερηχηθήκατε κι εσείς στην εξουσία. Και κάπως έτσι έφτασε η χώρα στον πάτο. Χώρες με μεγαλύτερα προβλήματα μας προσπέρασαν. Και τώρα, κύριε Τσίπρα, ήρθε ο λογαριασμός για τα ψέματά σας. Ένα μεγάλο μέρος από το κολοσιαίο δάνειο του Τρίτου Μνημονίου οφείλεται στα ψέματα και στην ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης. 30 δις, 40 δις, κανείς δεν μπορεί να το πει με ακρίβεια. Υπάρχει όμως λύση για τα ψέματα των πολιτικών. Υπάρχει. Η αλήθεια. Η Ελλάδα δεν θα βγει από την κρίση αν δεν αρχίσει ξανά να παράγει. Η Ελλάδα δεν θα αλλάξει πορεία αν η παιδεία της δεν φύγει μπροστά.
Και τον μπροστά κύριε Τσίπρα σημαίνει όχι άλλο Μπαλτά. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες που πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό. Και η Ελλάδα δεν θα έχει τύχη έξω από το ευρώ. Μας χλέβαζαν οι σούπερ αριστεροί, αλλά και οι ακροδεξιοί παραστάτες τους, όταν λέγαμε όχι παιχνίδια με το ευρώ. Επί 6 μήνες σας λέγαμε, και αν μας είχατε ακούσει, τώρα θα ήσασταν με μια πολύ καλύτερη συμφωνία στα χέρια. Ας μην επιστρέψω όμως πάλι στο παρελθόν. Πάμε στο σήμερα με τις αλήθειες του δικού μας κινήματος. Η Ελλάδα για μας έχει ανάγκη από κυβερνήσεις συνεργασίας, από μεγάλες συμπράξεις που θα καθρεφτίζουν μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο εκλογικό νόμο. Χρειαζόμαστε σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών, για να μην εξαρτώνται οι βουλευτές από τα δώρα και την προβολή που τους πουλάνε οι καναλάρχες. Δραστική μείωση του μπόνους των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα. Ας έχει ένα προβάδισμα, ανάλογα με το ποσοστό του, 10-20 έδρες, αλλά το 1/6 της Βουλής. Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε την εξουσία των κομμάτων. Να κάνουμε περικοπές στα ρετυρέ της εξουσίας, όπως είπατε πρόσφατα, αλλά να μειώσουμε και τους υπαλλήλους που απασχολούνται στα κόμματα. Εμείς το ποτάμι το κάναμε ήδη μονομερός. Θα πρέπει να συγκρουστούμε με συντεχνίες και συμφέροντα, αλλά όχι να δημιουργήσουμε νέες συντεχνίες και νέα συμφέροντα. Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγή και εξαγωγές. Αν η χώρα δεν εξάγει, αν το δημόσιο δεν γίνει μικρότερο και αποτελεσματικότερο, αν δεν υπάρξει ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα, τότε στην επόμενη κρίση θα βρεθούμε με μιας στη δραχμή. Όλα αυτά όμως για να γίνουν πρέπει να συνδεθούν η πολιτική με την πραγματικότητα. Οι λογοτέχνες το λένε λίγο πιο καλά. Να μπαίνεις πάντα στο πετσί του άλλου. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχεις πάρει μυρωδιά για τη ζωή του άλλου. Μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε στη θέση αυτή τη στιγμή του Έλληνα και της Ελληνίδας? Μπορούμε να πάψουμε να ακούμε μόνο τα κομματικά μας στελέχη? Εμείς λέμε ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτούς που παράγουν, σε αυτούς που δημιουργούν, στους αόρατους για σας του ιδιωτικού τομέα. Να ακούσουμε τη φωνή των νέων, των ανέργων, αυτών που ζουν με σκόρπια μεροκάματα μαύρης εργασίας. Η πρωτοφανή σας σύλληψη, κύριε Τσίπρα, να κάνετε δημοψήφισμα, δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες νέους ανέργους. Εσείς βέβαια σταματήσατε να μετράτε τους ανέργους τον Ιανουάριο. Μέχρι τότε τους μετράγατε 2 φορές την ημέρα. Πάντως, όλα δείχνουν ότι η ανεργία τρέχει προς το 30%. Μετρήσατε ποτέ τις επιπτώσεις των capital control, κύριε Τσίπρα? Λέτε ότι με το δημοψήφισμα σπήρατε έναν σπόρο στην Ευρώπη. Πόσο μας στήχησε αυτός ο σπόρος? 10 δις, 20 δις. Μας περίσευαν τόσα λεφτά για να σπέρνουμε τους σπόρους της ιδεολειψίας σας? Μας περίσευαν οι φίλοι και σπρώξαμε μερικούς τον Σόιμπλε? Η συμφωνία που έχετε φέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει και λάθη και αδικίες. Έχει όμως και ευκαιρίες για να χτίσουμε μια νέα πατρίδα. Όμως, 2 μέρες τώρα, αντί να συζητάμε για αυτά που πρέπει να διορθώσουμε και για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να επισπεύσουμε, γίναμε κομπάρση στην προσωπική παράσταση μιας εγωπαθούς. Και η ευθύνη είναι δική σας, κύριε Τσίπρα. Εσείς την επιλέξατε και παρά τις προσπάθειές μας όλες αυτές τις εβδομάδες αρνείστε την απομάκρυνσή της. Η επιλογή της είναι δείγμα της αδυναμίας σας να επιλέξετε χρήσιμους για τη χώρα ανθρώπους. Και η παραμονή της είναι δείγμα της ατολμίας σας. Η εικόνα της Βουλής, πολύ φοβάμαι ότι είναι μέρος του χάους της διακυβέρνησής σας. Όπως και οι εικόνες στη Λέσβο, στη Κόση, στις γειτονιές της Αθήνας, που έχουν γεμίσει με ανασφάλεια όλους τους Έλληνες. Οι υπουργοί σας, εγώ ακριβώς τα λέω αυτά επειδή τα ξέρω, κύριε Τσίπρα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω γιατί τα ξέρω, κύριε Βούτση, αυτά,
γιατί έχω επισκεφθεί και τα νησιά πολύ πρόσφατα και γιατί είχα επισκεφθεί και παλιότερα. Οι υπουργοί σας λοιπόν, οι υπουργοί σας... Μισό λεπτό κύριε Βούτση. Θα πάρετε το λόγο κύριε Υπουργέ, θα πάρετε. Οι υπουργοί σας πειραματίζονται... Οι υπουργοί σας πειραματίζονται με επικίνδυνες ιδέες, με τα ανοιχτά σύνορα. Και έχουν ανοίξει, κύριε Βούτση, και έχουν ανοίξει όλες, και έχουν ανοίξει όλες τις διόδους στους δουλεμπόρους, αδιαφορώντας για τους εθνικούς κινδύνους. Μιλήστε, κάντε ένα κόπο, κάντε ένα κόπο, αφού ξεπλέξετε με τη σημερινή δύσκολη μέρα, κύριε Τσίπρα. Κάντε ένα κόπο να μιλήσετε με τους δημάρχους των νησιών μας. Στη Λέσβο, στη Κο, στη Σάμο, στη Χίο. Να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Να του πούν αν υπάρχει πολιτική για τη μετανάστευση και για την προσφυγιά. Αν υπάρχει ο παραμικρός συντονισμός. Ούτε νερά δεν υπάρχουν για τους πρόσφυγες. Αλλά μόνο εντολές από την Αθήνα που δεν έχουν ούτε χρήματα να υπηρετηθούν ούτε υπηρεσίες. Πάρετε το λόγο ύστερα, κύριε Υπουργέ, και συνεχίστε, κύριε. Τα τραγικά. Μην μπερδεύετε διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλη η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, άλλη είναι η υποχρέωση των Ελλήνων και της Ευρώπης να προσφέρει στέγη και προστασία στους πρόσφυγες, και άλλη είναι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων που προπαγανδίζουν κάποιοι υπουργοί σας και που έχει φέρει, είδατε την αναλογία. Γιατί μιλάτε, συνεχίζετε και μιλάτε. Είδατε την αναλογία. Ήμασταν 1:9 με την Ιταλία. 1:9. Και τώρα είμαστε 1:1. Και τώρα πάμε να κινήσουμε όλες τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα. Γιατί υπήρξε το δικό σας κάλεσμα και η δική σας πολιτική. Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη. Τραγικά. Συνεχίστε. Η πόλεμη, κύριε Βούτση, αν έχετε απορίες για τη μεταναστευτική πολιτική, μπορώ μια μέρα να σας κάνω ένα καλό φροντιστήριο και να σας πω την ευθύνη και της Ευρώπης και να σας πω, βέβαια, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, κύριε Βούτση. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε, ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Έχω ασχοληθεί πολύ νωρίτερα από εσάς. Κύριε Γιακουμάτο, μην ενοχλείτε τον Πρωθυπουργό, κύριε Γιακουμάτο. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, πρόεδρε, να επανέλθω, γιατί φτάνει και η ώρα που πρέπει να λήξουμε. Λοιπόν, τα τραγικά και τραγελαφικά αποτελέσματα μιας κομματικής εξουσίας διαμελισμένης σε συνιστώσεις ζει η χώρα. Η πατρίδα, κύριε Τσίπρα, θέλει αναγέννηση και εσείς είστε ακόμη επί της διαδικασίας. Οι βουλευτές του ποταμιού θα ψηφίσουμε τη συμφωνία. Όχι από καθήκον απέναντι στους εταίρους μας, από καθήκον απέναντι στους Έλληνες. Να μην πάνε χαράμι οι κόποι τους, να μην βρεθούμε εκτός Ευρώπης. Αυτή η συμφωνία είναι ίσως η τελευταία προσπάθεια, η τελευταία ευκαιρία για να περάσουμε στην εποχή της αλήθειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι αλλάξατε, κύριε, της κυβέρνησης. Πιστεύουμε ότι μπορείτε να φέρετε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα? Όχι. Δεν έχουμε αυταπάτες. Δεν σας εμπιστευόμαστε, αλλά θα το πούμε ειλικρινά, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Και αυτή, επιτρέψτε μου, είναι η δική μας αμηχανία. Στηρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη σύγκρουση μαζί σας. Αντίπαλοι των ιδεολεψιών σας και του αριστερίστικου συντηρητισμού σας. Ελπίζοντας ότι ο ελληνικός λαός την επόμενη φορά θα συνταχθεί με την αλήθεια και όχι με το ψέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο ζήτησε και έχει η κυρία